Στην τελική ευθεία για την οριστική της λειτουργία τον ερχόμενο Ιούνιο εισέρχεται πλέον η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Αμάρι Ρεθύμνου, που είναι ένα εμβληματικό έργο για την Κρήτη ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα μονάδα θα αλλάξει ριζικά τη διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο νομού, χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον, δεδομένου ότι θα λειτουργεί συνδυαστικά με το χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων στο Αμάρι, αναβαθμίζοντας έτσι περιβαλλοντικά το Ρέθυμνο και επιτυγχάνοντας τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Μιλάμε για την πρώτη ολοκληρωμένη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, που καλύπτει όλο τον νομό Ρεθύμνου, τη δυναμικότητα δηλαδή των απορριμμάτων που παράγονται στον νομό Ρεθύμνου. Θα περιλαμβάνει τμήμα υποδοχής και επεξεργασίας συμμίκτων απορριμμάτων και βιοαποβλήτων, διακριτή γραμμή βιοαποβλήτων. Δηλαδή είμαστε τυχεροί στην Περιφερειακό Κοινότητα Ρεθύμνου που έχουμε ολοκληρωμένες αυτές τις υποδομές. Όλοι μαζί πρέπει να οργανώσουμε και την κοινωνία και την παιδεία της κοινωνίας, ώστε να αντιληφθούν ότι αυτό που λέμε έτσι απλοϊκά ορυπαίνων πληρώνει δεν είναι οικονομικό μόνο το θέμα, είναι κυρίως περιβαλλοντολογικό. Είναι θέμα αειφορίας, είναι θέμα αν αυτός ο πλανήτης μπορεί ακόμα να μας σηκώνει και να μας ανέχεται. Εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης που συμμετείχαν σε ημερίδα του ΕΣΔΑΚ ενημερώθηκαν για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων συνδυαστικά με τους καφέ κάδους που το επόμενο διάστημα θα μπουν στη ζωή και στα σπίτια των ρεθυμιωτών. Το προδιαλεγμένο οργανικό λοιπόν θα υφίσταται επεξεργασία, συγκεκριμένα κομποστοποίηση και θα παράγεται κόμποστ. Το οποίο θα διατίθεται στη Γεωργία. Το επόμενο διάστημα το βάρος της συλλογής των βιοαποβλήτων αναμένεται να πέσει στους 5 δήμους του Ρεθύμνου, οι οποίοι καλούνται να ενημερώσουν τους δημότες τους για τα νέα δεδομένα στη συλλογή και τον διαχωρισμό των απορριμμάτων τους πριν αυτά φτάσουν στους κάδους. Έχουμε ήδη προμηθευτεί τους κάδους. Αφορούν κάδους 1.000 λίτρων, 140 λίτρων και μικρά καδάκια 10 λίτρων για τα νοικοκυριά. Αναμένουμε την προμήθεια 2 επιπλέον απορριμματοφόρων, ειδικά για τη συλλογή των βιοαποβλήτων. Και επίσης είμαστε σε αναμονή για κάποιους μηχανικούς κομποστοποιητές, ώστε να γίνεται επιτόπια κομποστοποίηση σε κάποιες περιοχές. Όπως τονίστηκε, η νέα μονάδα του Αμαρίου θα επεξεργάζεται ετησίως 43.000 τόνους απορριμμάτων, εκ των οποίων οι 35.600 τόνοι θα είναι σύμμικτα αστικά στερεά απόβλητα και οι 7.400 τόνοι θα είναι προδιαλεγμένα οργανικά από διαλογή στην πηγή. Τα απορρίμματα θα εισέρχονται σε μια μονάδα πλήρως αυτοματοποιημένη και σύγχρονη, όπου θα γίνεται διαλογή με σύγχρονα μέσα και στη συνέχεια θα γίνεται κομποστοποίηση του οργανικού τμήματος, από όπου το πολύ σημαντικό είναι ότι θα παράγεται βιοαέριο, το οποίο θα δίνει ηλεκτρική ενέργεια.